Την αποκινούμε τις επαγγελματικές ενώσεις κινητοποίησης, ζητούν οι φοροτεχνικοί, αφού τα νέα πρόστιμα που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις είναι εξοντοτικά και οφείλουν να διορθωθούν. Βρισκόμαστε αυτή την περίοδο αντιμέτωποι με το νέο φορολογικό πλαίσιο που έχει ψηφιστεί με τους νόμους 4172 και 4174 του 2013. Ένα νέο φορολογικό πλαίσιο το οποίο έχει επιφέρει δυσβάσταχτα πρόστιμα για τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση να κινηθούμε όλοι από κοινού, κυρίως οι εκπρόσωποι των φορέων των επιχειρηματιών, έτσι ώστε αυτά τα πρόστιμα να αλλάξουν, να μειωθούν και αν γίνεται φυσικά να εξαλειφθούν. Θέλουμε να επισημάνουμε ως λογιστές φοροτεχνικοί που βιώνουμε καθημερινά τα προβλήματα των επιχειρήσεων, θέλουμε να επισημάνουμε ότι είναι πρόστιμα τα οποία πραγματικά θα εξαντλούν κάθε μέτρο αυστηρότητας και θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στους επιχειρηματίες. Βέβαια, να δούμε λίγο και από την μεριά σας. Η επιστολή αναφέρει χαρακτηριστικά ότι θα είναι μεγάλος ο φόρτος εργασίας που θα έχετε και το 2014, ίσως και μεγαλύτερος από το 2013 σε σχέση και με τα νέα δεδομένα που εμφανίζονται από εδώ και πέρα. Το νέο φορολογικό αυτό πλαίσιο έχει δημιουργήσει νέες υποχρεώσεις απέναντι στις επιχειρήσεις, οι οποίες βέβαια υποχρεώσεις καλούνται να εκπληρώσουν οι λογιστές φοροτεχνικοί. Απαιτείται ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των λογιστών φοροτεχνικών. Θα πρέπει η συνεργασία να τεθεί σε διαφορετική βάση και με διαφορετικούς όρους, έτσι ώστε να εκπληρώνονται χωρίς προβλήματα οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Οπότε θα πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση μεταξύ των επιχειρήσεων και των λογιστών. Ακόμα και οι ίδιες επιχειρήσεις που προσπαθούν να τηρήσουν μόνοι τους, που έχουν εσωτερική οργάνωση, θα πρέπει να αναδιαρθρώσουν, να αναμορφώσουν αυτή την οργάνωση, έτσι ώστε να μην έχουν προβλήματα. Ωστόσο, το σημαντικό είναι ότι με βάση τις νέες διατάξεις η επιχειρηματικότητα πλήττεται βάναυσα και θα πρέπει όλοι οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου να αντιδράσουν έντονα, έτσι ώστε να ανατραπεί αυτό το νέο καθεστώς. Είναι πολύ σημαντικό και διακυβεύεται το μέλλον της ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης. Πάντως, ήδη πολλά επιμελητήρια έχουν προβεί σε ανακοινώσεις για το νέο εξοντοτικό φορολογικό νομοσχέδιο, αλλά και από τα πρωτοβάθμια σωματεία των επαγγελματικών ενώσεων, με τα οποία ενώνει τη φωνή της και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών, προκειμένου να τραπεί το υπάρχον σύστημα, ώστε η μικρομεσαία επιχείρηση να μπορέσει να επιβιώσει μέσα σε ένα ούτως ή άλλο σκληρό περιβάλλον, από το οποίο ήδη δέχεται αφόρητη πίεση.